να πάμε να δούμε πώς κύλησε η χθεσινή διπλή βιβλιοπαρουσίαση που διοργάνωσε το βιβλιοπωλείο Πλαίσιο στην Αλεξάνδρου Ρώμα. Εκεί λοιπόν ο Κώστας Κρομίδας μίλησε για το νέο του βιβλίο «Μη με λησμόνη», αλλά και επίσης η Μαρίνα Γιώτη, η σύζυγος του κυρίου Κρομίδα, μίλησε για το νέο της βιβλίο «Η στιγμούλα είναι δυνατή», για ένα παιδικό λοιπόν βιβλίο. Το Ιόνιαν βρέθηκε εκεί και πάμε να δούμε πώς κύλησε αυτή η πραγματικά υπέροχη βραδιά. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you. Νιώθω ότι χρειάζομαι διακοπές στη Ζάκυνθο και όχι που έρχομαι συνεχώς για δουλειά. Είναι η πέμπτη φορά νομίζω που έρχομαι και έρχομαι συνεχώς για δουλειά. Δεν προλαβαίνω να χαρώ τη Ζάκυνθο. Την επόμενη φορά θα έρθω μόνο για διακοπές. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, γιατί ειδικά μετά την Ογκρέσα, που ήταν ένα βιβλίο το οποίο μίλαγε και πολύ για τη Ζάκυνθο, είχε πολύ μεγάλο κομμάτι Ζάκυνθου. Είμαι ξανά το επόμενο καλοκαίρι εδώ για να μιλήσουμε για το καινούργιο μου βιβλίο, για το Μελισμόνι. Το Μελισμόνι είναι και αυτό βασισμένο σε μια αληθινή ιστορία. Έχει μια εξαιρετική πορεία ήδη. Και χαίρομαι πάρα πολύ που απόψε θα δω έτσι φίλους και γνωστούς για να μιλήσουμε για το βιβλίο, να τα πούμε. Ήδη ξέρω ότι το έχει διαβάσει πολλοί κόσμος εδώ στη Ζάκυνθο. Και με γεμίζει και αν θέλεις λίγο με ευθύνη αυτό, διότι η Ζάκυνθος με έχει αγαπήσει πολύ. Με έχει αγκαλιάσει και ως συγγραφέα και γενικά πολλά πράγματα που έχουμε κάνει εδώ στη Ζάκυνθο. Και θέλω κάθε φορά να ανεβάζω και εγώ τον πύχη ακόμα πιο ψηλά με τα βιβλία μου τουλάχιστον. Ο Άινστάιν έλεγε ότι αν θες να κάνεις έξυπνα παιδιά, διαβάσε τους παραμύθια. Αν θες να κάνεις πολύ έξυπνα παιδιά, διαβάσε τους περισσότερα παραμύθια. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλλιεργούμε κριτική σκέψη, μαθαίνουν μέσα από τα παραμύθια τα παιδιά και τους κάνουμε και αναγνώσεις για μια ζωή. Αυτός ο χρόνος που περνάμε μαζί τους διαβάζοντάς τους είναι για στιγμές αγάπης και σίγουρα τα θυμούνται αργότερα όταν μεγαλώνουν με τρυφερότητα και τους ακολουθεί και μπορούμε έτσι να κάνουμε και αναγνώστες όταν γίνουν ενήλικες. Τώρα για το συγκεκριμένο, ποια είναι έτσι, η ιστορία που θα κερδίσει τους μικρούς μας φίλους? Λοιπόν, η στιγμούλα είναι μια μικρή σταγόνα. Στο πρώτο βιβλίο μιλάμε για τη μοναδικότητα. Η στιγμούλα περνάει μέσα από τον κύκλο του νερού, μαθαίνει για τον εαυτό της, ξεκινάει από πράσινη, γίνεται μπλε, μεταμορφώνεται, βρίσκει το σκοπό της στη ζωή. Και στο δεύτερο βιβλίο είναι πιο όρημη, γίνεται δυνατή. Καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι να δουλεύουμε όλοι μαζί, να συνεργαζόμαστε. Όταν χρησιμοποιούμε τη συλλογικότητα, τη μοναδικότητα, μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα και να τα κάνουμε καλύτερα. Αλλά καταλαβαίνει και πόσο δυνατή είναι και από μόνη της, γιατί έχει τη δύναμη της θέλησης. Οπότε είναι μια πιο όρημη σταγόνα, ανακαλύπτει έτσι μυστήρια λιγάκι πιο προχωρημένα και μαθαίνει στα παιδιά βασικές αξίες. Νομίζω ότι ο χρόνος που έχουμε τα παιδιά μας είναι πολύτιμος. Οπότε θα πρέπει λιγάκι να μπορούμε να περάσουμε κάποια πράγματα. Δυστυχώς οι σύγχρονοι γονείς δεν περνάμε όσο χρόνο θα θέλαμε μαζί τους. Οπότε πρέπει να είναι ποιοτικός χρόνος. Δύο αγαπητοί φίλοι, δύο εξαιρετικοί συγγραφείς, δύο εξαιρετικά νέα ταλέντα. Στη νέα Ελλάδα που θέλουμε όλοι να ζήσουμε και να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε όλους τους Ζακυνθινούς που στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες. Είμαστε ανοιχτοί στο κοινό, κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για το βιβλίο. Το βιβλίο πρέπει να το αναδείξουμε, πρέπει να μπει σε κάθε σπίτι, πρέπει να μπει σε κάθε αναγνωστικό χέρι. Πρέπει να γίνει ο φίλος άγγελός μας. Λοιπόν, και ολοκληρώνουμε τον Αύγουστο με την επόμενη εκδήλωση του κυρίου Στέφανου Λίβρου. Ο αγαπητός και φίλος μας Στέφανος Λίβρος στις 20 Αυγούστου θα είναι κοντά μας. Μετράει μία-μία τις μέρες να περάσουν, να έρθει κοντά μας. Σε 9 μέρες θα την έχουμε στο νησί μας και θα κάνουμε μια εξαιρετική παρουσίαση όπως συνηθίζουμε να κάνουμε εδώ στα βιβλιοπωλεία Πλαίσιο. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll